Κοριτσάκι. Ναι. Όχι, ούτε ο κύριος Τσίπρας. Θέλει να κάνει δήλωση. Λοιπόν. Υπουργός Επικρατείας. Βεβαίως, κοιτάξτε τώρα. Βλέπετε στα πλάνα σας τον Τέρενς Κουίκ με τον Αλέκο Φλαμπουράρη. Ναι. Συνεργάστηκαν. Και θα ξανασυνεργαστούν. Για 6 μήνες. Λοιπόν, σας λέω ότι αυτή η συνεργασία ήταν που κράτησε τον Τέρενς Κουίκ στη θέση. Ναι. Α, ναι. Ο Φλαμπουράρης είπε το θέλω. Οι ανέλυπαν τον θέλουν ενδεχομένως και στο προστασία του πολίτη. Δεν συζητήθηκε. Νομίζω ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης κράτησε στη θέση του τον. Τι ήταν ο Κουίκ, είχε συζητηθεί να πάει στο προστασία του πολίτη. Είχε ζητηθεί, λένε οι πληροφορίες. Είχε ζητηθεί. Α, είχε ζητηθεί. Είχε ζητηθεί από τους ΑΝΕΛ να είναι στο προστασία του πολίτη. Πολλά είχαν ζητηθεί από τους ΑΝΕΛ. Τι ήθελε τώρα να πει. Τον Νίκο Ξηδάκη, όπως και ο κύριος Νικολόπουλος. Αθλητικά δεν έγινε. Ναι. Αυτή τη στιγμή φεύγουμε με τον Πρωθυπουργό, πάμε στις Βρυξέλλες για τη διάσκεψη κορυφής για το προσφυγικό. Ο κύριος Ξηδάκης τώρα μιλάει. Μεγάλα θέματα που συγκλονίζουν την Ευρώπη. Παρότι μόλις αναλαμβάνεται το χαρτοφυλάκιο, τι ελπίζετε να βγει από τη Σύνοδο Κορυφής για ένα θέμα που κατέστη ευρωπαϊκό επί της ουσίας? Ήταν από την αρχή ευρωπαϊκό. Απλώς δεν το αναγνώριζαν όλοι οι Ευρωπαίοι. Η καγκελάριος Μέρκελ άλλαξε την ατζέντα με τις κινήσεις της. Και η Ιταλία επέμενε από εδώ και πάρα πολύ καιρό και η Ελλάδα που είναι η χώρα σε εισόδου. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει σε νέες βάσεις. Δοκιμάζονται και οι... Δοκιμάζεται η εξωτερική πολιτική της Ευρώπης, πιστεύω προς μια κατεύθυνση συνθέσεως και συγκλήσεως. Σε λίγες ώρες θα είναι διάσκεψη κορυφής. Θα τα δούμε. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ναι, ναι, έχει αναλάβει το νέο χαρτοφυλάκιο. Είναι στο Υπουργείο, είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Γιώργο, για παράδειγμα. Έχουμε συνηθίσει να βάζουμε πλάτη ώστε να βρούμε λύσεις εποφελία του ελληνικού λαού. Οφείλουμε να συμβάλλουμε στο ξεπέρασμα της κρίσης σε όλους τους τομείς και όχι μόνο, όπως είπα πριν, στον οικονομικό τομέα. Ναι, είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά θα το παλέψουμε. Είναι δύσκολο στο μία, έχετε μετανάστευση, έχετε τόσα θέματα μπροστά ανοιχτά. Επίκαιρα θέματα, δύσκολα θέματα, αλλά όπως είπα, θα το παλέψουμε. Γενικά μιλάτε όμως, κάτι συγκεκριμένο θα μας πείτε, γιατί είναι θέματα που καίνε. Όχι κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, γιατί θέλω κι εγώ λίγες ώρες. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε όλα όμως στην παραλαβή και παράδοση. Την παράδοση και παραλαβή. Και στη Βουλή όταν θα γίνουν προγραμματικές δηλώσεις. Το περιμένατε ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας? Κανείς δεν έχει. Όταν γεννιέται, δεν του λέει η μοίρα ότι θα πάει το Υπουργείο Παιδείας ή οποιοδήποτε Υπουργείο. Πώς εγγραφήκατε τον Πρωθυπουργό ότι θα πάτε στο Υπουργείο Παιδείας? Με τις κατάλληλες διαδικασίες εγκαίρως. Και ευχαριστώ για την τιμή που μου έδειξε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στην ηλεκτρική καρέκλα. Θα προχωρήσετε σε. Αισθάνομαι έτσι. Αισθάνομαι ότι είναι μια καρέκλα ευθύνης. Και μάλιστα ευθύνης για τα νέα παιδιά. Ναι. Δηλαδή για το μέλλον της χώρας. Mm. Αυτό αισθάνομαι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο Δημητρητάκη, γιατί εκεί έχουμε ειδήσεις. Έχουμε. Λοιπόν, καλημέρα και στους